Αγαπημένη δημιουργιά, έχει περάσει λίγος καιρός από τότε που με έστειλε στη γη και έχω παρατηρήσει ήδη αρκετά περίεργα πράγματα. Σήμερα θα σου μιλήσω για τη ομορφιά. Όχι αυτή που ξέραμε εμείς εκεί πάνω. Εδώ κάτω, δεν πάει να χαμογελάς, δεν πάει να είσαι αισιόδοξος, δεν πάει να έχεις καλή καρδιά. Αν έχεις μεγάλη μύτη, αν τα αυτιά σου είναι λίγο πιο πεταχτά ή μεγάλα σαν τα δικά μου δηλαδή, αν δεν έχεις πολλά μαλλιά, αν το δέρμα σου δεν είναι λίγο χωρίς ζάρες, λένε ότι δεν είσαι όμορφος. Α, αλήθεια σου λέω. Και πού να σου πω και το άλλο. Έχω κάνει μεγάλη επιτυχία σε κάτι που λέγεται social media. Εκεί πέρα, δεν πάνε να είναι κάποιος όμορφος με την έννοια που έχουν εδώ κάτω. Όλο χρησιμοποιούν κάτι που λέγεται φίλτρο, το οποίο κάνει το τέλειο ακόμα πιο τέλειο. Για τα δικά τους κριτήρια φυσικά. Τουλάχιστον είναι τόσο χρησιμοποιημένο πια που έχει αρχίσει να γίνεται ο εχθρός του ίδιου του του εαυτού. Όλοι ξέρουν πόσο εύκολα είναι να γίνει αυτή η μεταμφίεση. Άρα δεν πιστεύουν αυτά που βλέπουν πλέον πια στα social media. Η δίποδη μαμά μου μου λέει ότι παλιά τα κορίτσια έβλεπαν τα celebrity που ήταν όλες χωρίς ελαττώματα και ήθελαν να γίνουν σαν κι αυτές. Τώρα που η τεχνολογία είναι στα χέρια οποιοδήποτε κοριτσιού, μπορεί κι αυτή να έχει τέλειες φωτογραφίες. Εγώ ως κουτάβι δεν καταλαβαίνω γιατί έχει σημασία αυτό, αλλά δεν μπορώ και να τους κατηγορήσω. Μαζί με το γράμμα σου στέλνω και ένα ηχητικό με πράγματα που ηχογράφησα που ακούω από τα δίποδα. Είδες την Άννα. Μεγάλωσε. Πώς έχει γίνει έτσι. Τα χρόνια, δεν κοίτα τα σημάδια στα πόδια της από το βάρος που πήρε. Πολύ λεπτά έχει, δεν έχει. Κοίτα κάτι σημάδια από το βάρος που έχασε. Ήταν ωραία γυναίκα κάποτε. Τώρα δες. Εντάξει, καλός είναι, αλλά δεν έχει και six-pack. Το πρόβλημα δηλαδή είναι ότι αν δεν βάλουν φίλτρο, πιο πολύ σχολιάζουν αυτά που σου έστειλα, παρά δίνουν σημασία σε αυτό που λέει κάποιος. Βέβαια, στη ζωή εκτός social media δεν υπάρχουν φίλτρα. Εκεί βέβαια δεν είναι και τόσο εύκολα για τα δίποδα να μιλούν με τόση αγένεια όσο είναι στο στο ίντερνετ. Τα δίποδα είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, σαν εμάς τα κουτάβια. Κάποια δεν τους πειράζει ό,τι και να τους πούνε, αλλά όμως είναι πιο ευαίσθητα. Η μαμά μου μου λέει πως δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Μια μπανάνα είναι ένα στιγμή να τη φας πριν γίνει τελείως νιανιά, αλλά όταν γίνεται νιανιά είναι τέλεια για να γίνει μπανανόψωμο. Αν δεν δεχόμαστε ότι υπάρχουν διαφορετικοί από εμάς άνθρωποι με διαφορετικές αντοχές και αν δεν μπορούμε να τους σεβαστούμε, ας κάνουμε παρέα μόνο με αυτούς που είναι ακριβώς σαν εμάς. Εν καλά, κλαπατσίδι. Μα! Ναι? Πώς λένε αυτό που το κλειδί, το γράμμα που κλείνει? Εν κατακλείδι. Ναι, αυτό, οκ. Εν κατακλείδι. Η ομορφιά εδώ κάτω θέλει δουλειά. Δεν είμαι έτοιμος να γυρίσω. Θα βάλω τα δυνατά μου, όπως σου είπα. Υπογραφή, Κούπο. Πάντως εγώ πιστεύω όσο φρέσκο να είναι ένα πρόσωπο, αν έχει κακία, αν έχει ζήλια, αν δεν είναι χαρούμενο, δεν είναι πιο όμορφο από ένα πιο ζαρωμένο. Εσείς τι πιστεύετε?